Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια συνάντηση ε, δύο πρωθυπουργών, δύο σύμμαχων κρατών του ΝΑΤΟ, η οποία όμως δεν γίνεται σε κοινωνικό κοινό. Γίνεται σε συνθήκες που το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, σε συνθήκες που με κάτω από την παρέμβαση του Αμερικανοατοϊκού παράγοντα αλλά και των Ευρωπαίων, για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ξηφαίνονται διάφορα παζάρια που γίνονται. Προφανώ, όπω καταλαβαίνετε, το ΚΚΕ θα αντιταχθεί σε κάθε σχεδιασμό που αμφισβητεί ή θέτει σε κίνδυνο την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα μα με βάση όλου αυτού του επικίνδυνου σχεδιασμού, κατά τη γνώμη μα, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί λίγε μέρε πριν γίνει η συγκεκριμένη συνάντηση, είχαμε την ανακοίνωση από την πλευρά τη Τουρκία δέσμευση με ναύτεξ ολόκληρη Περιοχής στο Αιγαίο για να μπορέσει να προχωρήσει ε, οπωσδήποτε μία μεγάλη ναι. στρατιωτική άσκηση. Άσκηση. Ναι, ναι. άσκηση. Και με αυτή την έννοια, το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν αφορά την ειρήνη και τη φιλιά των λαών, αφορά το πώς θα υπερασπιστεί και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η τουρκική, αντίστοιχα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων για την περιοχή συνολικά της Μεσογείου, του Αιγαίου αυτή τη και τα δηλαδή βλέπετε μόνο επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν βλέπετε... Αυτά είναι στο επίκεντρο. Γιατί και η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με πιανού τα συμφέροντα και με πιανού τα κριτήρια θα γίνει. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που μας ανησυχούν ιδιαίτερα οι εξελίξεις και με την και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην ανελαίτη σύγκρουση επανάτα του Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καπιταλιστική Ρωσία, αλλά βέβαια και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Θα το κουβεντιάσουμε και μετά. Βεβαίως. Αφορά Πάμε. ουσιαστικά και τι εξελίξει στα Βαλκάνια συνολικότερα που προφανώ απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση μπορεί να εκφραστεί μαζική καταδίκη του ελληνικού λαού, όπω και των υπόλοιπων λαών, απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ, των πολέμων, τη εκμετάλλευση, ναι. τη αδικία, τη προσφυγιά. Με ένα ακόμα πιο δυνατό κράτο. Η κατά, πολυδιάστατη έτσι. εξωτερική πολιτική είναι προ το συμφέρον του ελληνικού λαού. Έτσι πρέπει να είναι πάντα προ το συμφέρον του ελληνικού λαού ναι. και τη διασφάλιση Σοφές. των κυριαρχικών δικαιωμάτων και τη κυριαρχία. Και όταν έτσι. ήταν κυβέρνηση πάντω ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με του ΑΝΕΛ, επί τη ουσία. Τα όποια, οι όποιε συναντήσει γινόντουσαν, γινόντουσαν για να διαμορφωθούν συμφωνίε με κριτήριο τη μοιρασιά ε, ναι. στα ενεργειακά για να υπερασπιστεί του επιχειρηματικού ομίλου ναι. τη Ελλάδα. Πάμε σε λίγο, κύριε αν θέλετε να απαντήσει αυτά. Αλλά και είμαστε στο κομμάτι λοιπόν ε, της τη ε, Μακεδονίας Βόρεια Μακεδονία και των αντιδράσεων που έχει ξεσηκώσει όσα είπε. Δηλαδή, το ένα πράγμα που είπε. Το όνομα τη χώρα. Ο πρόεδρο τη χώρα. Κοιτάξτε, είναι απαράδεκτε δηλώσει οι οποίες όμως διαμορφώνονται στο έδαφος της συμφωνία των Πρεσπών που επιβεβαιώνεται το ΚΚΕ αποκαλύπτοντα τον ίδιο το χαρακτήρα του που ήταν η ένταξη της γείτονο χώρας στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια είναι μεγάλε οι ευθύνε τη προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προετοίμασε και διαμόρφωσε τη συγκεκριμένη συμφωνία, και προφανώ όχι για τα συμφέροντα τη συνεργασία των δύο λαών. Αλλά από την άλλη έχουν ευθύνε και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα που δεν έχουν βγάλει άχνα για τον ατοϊκό χαρακτήρα αυτή τη συμφωνία. Και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, στο πώ περασπίζεται τα συμφέροντά του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και αυτό φάνηκε και με την ένταξη του Κωσόβου με τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, με την ανοχή βέβαια όλων των υπόλοιπων κομμάτων τη ναι. Ελληνική Βουλή, συμμετέχει ενεργά σε όλου του επικίνδυνου σχεδιασμού Ευρωπαϊκής Ένωσης... αυτά τα κόμματα δεν μπορεί να περιμένετε, θέλω να πω κάτι, γιατί πλήν του όλοι οι άλλοι συμφωνούν ότι καλώ είμαστε μέλη μια συμμαχία του ΝΑΤΟ και καλώ διευρύνεται αυτή ναι. η συμμαχία του ΝΑΤΟ. όμως βάζουμε στο επίκεντρο το τι πραγματικά θα σημαίνει την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, ναι. γιατί κουβεντιάζαμε και προηγουμένω ναι. γι' αυτό την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών στις 10 Ιούνιου, τι μας περιμένει. Και αυτό που μας περιμένει είναι μια οξυμένη κατάσταση με τις αιστείες και τις φλόγες του υπεριαλιστικού πολέμου και των ανταγωνισμών να φουντώνουν σε όλο και περισσότερες περιοχές στη γειτονιά μας το επόμενο διάστημα στις 10 του Ιούνιου θα είναι εδώ η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ με τις πλάτες η το Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα και απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα μπορεί να εκφραστεί η ακόμα μεγαλύτερη καταδίκη και η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό με όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε ναι. που πάρτηκαν σε πανεπιστήμια τον ΗΠΑ τη Ευρώπη και βέβαια αντιμετωπίστηκαν με την καταστολή αλλά και με τι σημερινέ διαμαρτυρίε, την ολονύκτια διαμαρτυρία που οργανώνουν πολύ. εδώ στην Ελλάδα φοιτητικοί πολύ, σύλλογοι, σύντομα. εργατικά πολύ, σωματεία και άλλοι μαζί. Κύριε ε, Δάγκαρ. Πάντω, ΝΑΤΟ, για να το επαναφέρουμε <laughs> ναι. εκεί, είναι πάντα παράγοντα αποσταθεροποίηση και βέβαια ενίσχυσης και των εθνικισμών. Και από αυτή τη σκοπιά και η συγκεκριμένη συνάντηση προφανώς είναι προκλητική και η ημερομηνία αλλά ακόμα πιο προκλητική είναι η προσπάθεια που γίνεται και από την ε, αλβανική κυβέρνηση αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσουν τον εθνικισμό να αξιοποιηθεί η όλη εξέλιξη και για αντιπαράθεση κομματική με αφορμή τι ευρωεκλογέ, αλλά αν θέλετε και η προσπάθεια που γίνεται εργαλειοποίηση και τη αλβανικής, ε, των αλβανών μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, αλλά αντίστοιχα και της μειονότητας που βρίσκεται στην Αλβανία. Και απέναντι σε αυτά, απάντηση μπορεί να είναι μόνο η κοινή πάλι των λαών με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα για να μπορούν να έχουν και να απολαύσουν έτσι. όλο αυτό το πλούτο που υπάρχουν. Οι δεν είναι μόνο στον ΝΑΤΟ, δηλαδή και ο Πούτυν που δεν είναι στον ΝΑΤΟ δεν είναι καν σφιλελεύθερος ακριβώς πολιτικός, έτσι. Είναι, είναι λίγο, έχει λίγο, έτσι, λίγο εθνικιστικό αυτό το παλικάρι. Είναι πάντα, ναι. από τη μία είναι το μπλοκ ναι. αυτό το ευρωνατοϊκό ναι. και από την άλλη είναι αυτό το ευρωασιατικό που πάει να διαμορφωθεί με Ρωσία, Κίνα και τους υπόλοιπους συμμάχους και ανταγωνίζονται.